Πριν λίγες ημέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, δηλαδή την προηγούμενη Τρίτη, εορτάσαμε την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού του Χριστού. Και επειδή ακριβώς εορτάζουμε αυτό το μεγάλο γεγονός, την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, το μήνα Σεπτέμβριο, γι' αυτό και οι Κυριακές οι οποίες προηγούνται και η Κυριακή που προηγείται και η Κυριακή που έπονται, συνδέονται με τον Τίμιο Σταυρό. Η προηγούμενη Κυριακή λέγεται Κυριακή της πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η σημερινή Κυριακή λέγεται Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και όλα τα τροπάρια αναφέρονται στο Σταυρό, φυσικά και την Ανάσταση του Χριστού, επειδή είναι Κυριακή, γιατί εμείς εορτάζουμε και το Σταυρό και την Ανάσταση του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Πολλά κανείς μπορεί να πει γύρω από το μυστήριο του Σταυρού και γενικότερα από το Σταυρό του Χριστού. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με την παράδοση που υπήρχε στην εποχή του Χριστού, οι Ρωμαίοι εθανάτωναν αυτούς που ενόμιζαν ότι ήταν εγκληματίες με πολλούς τρόπους. Για αυτούς οι οποίοι ήταν Ρωμαίοι πολίτες, η θανατική ποινή ήταν δια της αποκεφαλίσεως. Θεωρείται ότι ήταν πιο τιμητική αυτή η θανάτωση. Ενώ για εκείνους οι οποίοι ήταν δούλοι και υποτελείς, η θανατική ποινή γινόταν δια του Σταυρού. Χιλιάδες σταυροί υψώνονταν στα μέρη εκείνα για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αντιδρούσαν στην εξουσία, δεν δέχονταν την εξουσία ή τέλος πάντων έκαναν διάφορα άλλα εγκλήματα και έπρεπε να πεθάνουν δια του Σταυρού. Ο Χριστός, επειδή προσέλαβε μορφήν δούλου, όπως λέει μορφήν δούλου λαβών, ενομοιώματι ανθρώπου γενόμενος, και επειδή θεωρείται ότι ήταν εναντίον του Κέσαρος και τον εαυτό του θεωρούσε ότι είναι Υιός του Θεού, πράγμα που για τους Εβραίους ήταν βλάσφημο να θεωρεί κανείς ότι είναι Υιός του Θεού, ότι ο Θεός έχει και έναν Υιόν, γι' αυτό και τιμωρήθηκε δια του Σταυρού, εθανάτωσαν αυτόν δια του Σταυρού. Όταν όμως δει κανείς ακριβώς τα πράγματα, θα δει ότι ο Σταυρός, γενικότερα ο Σταυρός, ομοιάζει με το σώμα. Όταν δηλαδή ήθελαν να θανατώσουν κάποιον, να τον κρεμάσουν επάνω σε ένα ξύλο, έπρεπε το προσφορότερο μέσο το οποίο έπρεπε να είναι ο Σταυρός, γιατί όπως το σώμα έχει το σχήμα του Σταυρού. Με αυτή λοιπόν την έννοια λέμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό σταυρικός και σταυροειδός. Τα πόδια του να είναι στη γη, το κεφάλι του προς τον ουρανό και όταν απλώνει τα χέρια του τότε σχηματίζεται ο Σταυρός. Με αυτή λοιπόν την έννοια η δημιουργία του ανθρώπου είναι σταυρική και ο άνθρωπος ομοιάζει με το Σταυρό και γι' αυτό όταν έπρεπε κάποιον να θανατώσουν επάνω στο ξύλο σχημάτισαν το Σταυρό ώστε να προσαρμόζεται στον άνθρωπο, στο σώμα του ανθρώπου. Και βεβαίως ξέρουμε ότι όπως βλέπουμε τον άνθρωπο όταν σε μια κατάσταση διαστάσεως των χειρών τότε τα χέρια του είναι σε διάσταση, τότε πράγματι σχηματίζει το Σταυρό. Είναι η κατακόρυφη πλευρά και η οριζόντια πλευρά. Και στο μέσον είναι η καρδιά, η οποία διοικητεύει το αίμα σε όλο το ανθρώπινο σώμα. Αυτό όμως έχει και την πνευματική του ερμηνεία. Και η πνευματική ερμηνεία είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαδίζει επάνω στη γη, να παραμένει στη γη, αλλά ο νους του, η κεφαλή του, οι σκέψεις του και η καρδία του να αναφέρεται προς τον Θεό, προς τον ουρανό και να έχει μια ορμή και επικοινωνία με τον Θεό και τα χέρια του να είναι απλωμένα στον κόσμο, όχι μόνο για να εξυπηρετείται και να κάνει τις διάφορες ανάγκες τις οποίες έχει, αλλά και για να αγαπά τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν το σχήμα με το οποίο ο Θεός έκανε τον άνθρωπο έχει αυτήν την θεολογική προοπτική. Είναι η αγάπη προς το Θεό
και η αγάπη προς τους ανθρώπους. Είναι η φιλοθεία και η φιλανθρωπία. Όμως ο άνθρωπος με την αμαρτία άλλαξε ουσιαστικά αυτό το σχήμα. Με την έννοια της πνευματικής, του πνευματικού νοήματος, άλλαξε αυτό το σχήμα και αντί να αναφέρεται στο Θεό, στρέφεται προς τον εαυτό του και προς τη γη. Κατά κάποιον τρόπο είναι συγκύπτον, έχει καμπουριάσει θα λέγαμε σήμερα εμείς. Δεν σκέφτεται το Θεό μετά την πτώση, έπαυσε να έχει κοινωνία με το Θεό. Ο νους του είναι πάντοτε και η διάνοιά του, πάντοτε είναι προς τα γήινα πράγματα και τα χέρια του αντί να οδηγούνται προς τους ανθρώπους και να εκφράζουν την αγάπη, στρέφεται προς τον εαυτό του και έτσι ο άνθρωπος είναι στην πραγματικότητα συγκύπτων. Με αυτήν την έννοια υπάρχει κάποια μια τεράστια, μια πολύ ωραία περιγραφή την οποία κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει ότι καθώς βγήκα έξω στη γη, έξω από την πόλη, στα χωράφια, είδα, λέει, τους ανθρώπους να σκύβουν κάτω και να κάνουν την εργασία τους και εκεί κατάλαβα ότι ο άνθρωπος με τις πτώσεις, ο άνθρωπος μετά την πτώση όχι μόνο εργάζεται, αλλά σκύβει στην πραγματικότητα προς τη γη. Είναι οι τα επίγεια φρονούντες, οι οποίοι δεν έχουν την αγάπη προς το Θεό και δεν έχουν την αγάπη προς τους ανθρώπους. Και έρχεται ο Χριστός και εκουσίως δέχεται να θανατωθεί και να σταυρωθεί, να ανεβεί επάνω στο σταυρό για να είναι υπόδειγμα για μας και να μας πει, κοιτάξτε, δημιουργηθήκατε να ζείτε κατά αυτόν τον τρόπον. Σταυρικός να ζείτε και σταυροειδός να ζείτε. Ο νους σας να είναι στο Θεό, να αγαπάτε το Θεό, να συμπεριφέρεστε, να ζείτε εν τη γη, αλλά να αγαπάτε το Θεό και να πλώνετε τα χέρια σας, δείχνοντας την αγάπη προς τον Θεό. Είδατε όταν η μητέρα ρωτάει το παιδί, με αγαπάς? Το παιδί λέει, σε αγαπώ. Πόσο? Και τεντώνει τα χέρια του για να δείξει, να, τόσο σε αγαπώ. Γιατί η αγάπη είναι αυτή η σταυρική μορφή, είναι η διάσταση με το Θεό, είναι η κατακόρυφη πλευρά και η οριζόντια πλευρά. Η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τους ανθρώπους. Αλλά για να επικρατήσει αυτή η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τους ανθρώπους, το κέντρο πρέπει να είναι η καρδιά, η καθαρή καρδιά. Αυτό που λέει ο ψαλμός, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμοί ο Θεός. Και να υπάρχει αυτή η καρδιακή μνήμη, η μνήμη του Θεού. Γιατί όπως υπάρχει η κυταρική μνήμη, κάθε κύτταρο έχει τη δική του μνήμη και ξέρει τι θα κάνει. Έτσι πέρα από την κυταρική μνήμη υπάρχει η καρδιακή μνήμη, η οποία πρέπει να λειτουργεί. Και όταν λειτουργεί σωστά αυτή η καρδιακή μνήμη προς το Θεό, τότε ο άνθρωπος ζει σταυρικός και ζει σταυροειδός. Ξέρουμε ένας φιλόσοφος άθεος του 20ου αιώνα, του 10ου αιώνα και 20ου αιώνα, ο Νίτσε, ομιλούσε για τον υπεράνθρωπο. Είναι ο λεγόμενος υπεράνθρωπος του Νίτσε. Και ο υπεράνθρωπος του Νίτσε δεν φοβάται το Θεό, δεν πιστεύει στο Θεό και επειδή δεν πιστεύει στο Θεό δεν αποδέχει και τον άνθρωπο όπως είναι. Γι' αυτό και δίχως Θεό όλα επιτρέπονται και δεν υπάρχει και ηθική του καλού και του κακού. Είναι η απόρριτη εξουσία του υπερανθρώπου του Νίτσε. Στην Εκκλησία ζούμε έναν άλλον υπεράνθρωπο, τον υπεράνθρωπο της Θείας Χάριτος. Ο υπεράνθρωπος της Θείας Χάριτος διακρίνεται από την αγάπη προς το Θεό και την αγάπη προς τους ανθρώπους, την πραγματική αγάπη, τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία. Ο υπεράνθρωπος της Θείας Χάριτος, όπως καλλιεργείται και αναπτύσσεται μέσα στην Εκκλησία, έχει ταπείνωση, ταπεινώνεται και αγάπη. Ζει με την ταπείνωση και την αγάπη και έτσι κυριαρχεί επάνω στον κόσμο.
Οπότε, αγαπητοί μου αδελφοί, δημιουργηθήκαμε από το Θεό να ζούμε σταυρικώς. Και επειδή χάσαμε αυτό το σχήμα με την πτώση, με την αμαρτία, και κάθε φορά που αμαρτάνομαι χάνομαι αυτό το σχήμα, γι' αυτό και ο Χριστός σταυρώθηκε και μας δείχνει ποια είναι η προοπτική μας, μας δείχνει ποια είναι η πραγματική, το πραγματικό σχήμα μας, ότι πρέπει να αναφερόμαστε με ορμή προς το Θεό, να αγαπάμε το Θεό και να αγαπάμε τους ανθρώπους, να διακρινόμαστε από την ταπείνωση και την αγάπη, και αυτό το ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το εργαστήριο του υπερανθρώπου της Θείας Χάριτος. Μακάρι να ζούμε αυτή τη σταυρική ζωή. Αμήν.